η συγχώρεση. Φλιτ, αποβίβαση! Έλα, μητέρα, κρατήσου. Ευχαριστώ, χρυσό μου. Νομίζω πως βρήκαμε τον παράδεισο της Χάιντι. Πάμε. Είσαι ακόμα θυμωμένος. Όχι, δεν είμαι. Δεν είναι και πολύ καλό να λες ψέματα στη γιαγιά σου, νεαρέ μου. Η Χάιντι είναι φίλη σου. Και έχω καταλάβει πως η φιλία της με την Κλάρα σε έχει αναστατώσει πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να τα βρεις μαζί της. Αλλιώς μπορεί να τη χάσεις για πάντα.
Φεύγω τώρα, γιαγιά. Πρέπει να μαζέψω τις κατσίκες. Πεισματάρι σαν τον μπαμπά σου. Αυτό το μέρος είναι αξιολάτρευτο. Να, γιατί η Χάιντι ήθελε τόσο πολύ να γυρίσει. Σίγουρα θα αρέσει και στην Κλάρα. Ω, η γλυκιά μου θα χαρεί που θα μας δει σήμερα. Μας περίμενε λίγο αργότερα και η έκπληξή της θα είναι μεγάλη. Καλημέρα! Μήπως εσύ νεαρέ μου είσαι ο Πέτερ, ο φίλος της Χάιντι? Ναι. Το ήξερα. Μας έχει πει τα πάντα για σένα, ο στρατηγός του χωριού. Εγώ είμαι η γιαγιά της Κλάρας και ο κύριος από εδώ είναι ο πατέρας της. Την έχεις γνωρίσει την Κλάρα, έτσι? Κύριε Σέσεμαν, κυρία. Τότε εσύ είσαι αυτός που ψάχνουμε. Νάτος! Αυτός είναι! Αυτός είναι που έσπασε το καροτσάκι! Διάστερον! Πέτερ! 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 Μπορείς να μας πεις που είναι η καρύβα του παππού και της Χάιντι, σε παρακαλώ? Λοιπόν, θα βρείτε μπροστά σας μια πηγή και μετά θα πάρετε τον δρόμο που βγάζει στο βουνό. Η καλύβα του θείου είναι μετά το δάσος. Ευχαριστώ, Πέτερ. Και ελπίζω να σε δούμε πάλι σύντομα. Ναι, κι εγώ το ελπίζω. Άντε, πάμε. Από εδώ, γρήγορα. Εν δυο τρία, αυτό είναι Αδέλα, μικρά βηματάκια. Εν δυο τρία, εν δυο τρία, εν δυο τρία, εν δυο τρία. Εν δυο τρία, εν δυο τρία, εν δυο τρία, εν δυο τρία. Μου αρέσει. Εν δυο τρία, εν δυο τρία. Πού να είναι άραγε ο Πέτερ, έχει αργήσει. Τζόζεφ. Αυτό πρέπει να είναι. Φτάσαμε, μητέρα. Ας βιαστούμε τότε. Θέλω να δω αμέσως τα μικρά μου αγγελούδια. Αλήθεια? Μα θα ερχόντουσαν σήμερα? Όχι, εγώ περίμενα πως θα ερχόντουσαν αργότερα.
Τίποτα δεν έχω ετοιμάσει ακόμα. Δεν θα τους νοιάζει αυτό όταν δουν την Κλάρα. Είσαι έτοιμη για την έκπληξη. Κλάρα. Κορίτσι μου. Γεια σας. Μπαμπά. Κλάρα, κοριτσάκι μου. Περπατάς. Περπατάω. Κλάρα, μικρούλα μου. Γιαγιάκα, νομίζω ότι ονειρεύομαι. Κλάρα. Πώς έγινε αυτό? Πες μου τα όλα. Αυτό είναι θαύμα. Δεν είναι θαύμα, μπαμπά μου. Στη Χάιντι το χρωστάω. Και στον καθαρό και φρέσκο αέρα των βουνών. Ω, μικρούλα μου. Αυτό που έκανες είναι θαυμάσιο. Δεν μπορώ να πιστέψω πως βοήθησες την Κλάρα τόσο πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάιντι. Δεν έκανα πολλά. Η Κλάρα το πέτυχε. Βλέπω πως καταφέρατε να επιβιώσετε εδώ. Ελπίζω αυτά τα διαβολάκια να μην σας τρέλαναν. Κάποιες στιγμές, αλλά βλέποντας την Κλάρα έτσι τα ξεχνάς όλα. Μα πού είναι ο παππούς σου, Χάιντι? Θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι στη δουλειά. Δεν θα αργήσει. Κατασκευάζει μια σπουδαία γέφυρα. Από ό,τι βλέπω κέρδισε ακόμα και εσάς. Θα είναι ιδιαίτερος άνθρωπος. Α, Καρχερίνα, άτακτη. Πέτερ, Πέτερ, τι συμβαίνει? Ω, Μπριγκίτε, ήρθες. Νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Τι, πού είναι ο Πέτερ? Γιατί είναι οι γίδες εδώ? Πήρε λίγο φαγητό μαζί του και είπε πως έχει κάνει κάτι τρομερό και πως έπρεπε να φύγει από εδώ. Και δεν ξέρεις που πήγε. Παππού μου, ο κύριος Έσεμαν και η γιαγιά ήρθανε και είδαν την Κλάρα να περπατάει. Ω, κύριε Μάιερ, χαίρομαι που επιτέλους σας γνωρίζω. Έχω ακούσει τόσα για σας. Κύριε, κυρία. Δεν ξέρουμε πώς να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι έχετε κάνει για την Κλάρα. Καθίστε, η σούπα είναι έτοιμη. Εμπρός! Συγγνώμη. Ήρθε σε ακατάλληλη ώρα. Δεν πειράζει, Μπριγκίτα. Τι συμβαίνει? Θείε, Χάιντι, είδατε καθόλου τον Πέτερ? Όχι, τον περίμενα να πάμε στο λιβάδι μαζί. Αλλά δεν ήρθε να πάρει τις κατσίκες σήμερα. Έλα, κάτσε, Μπριγκίτα. Τι έγινε? Είπε στην γιαγιά του πως έκανε κάτι τρομερό. Πήρε λίγο φαγητό και έφυγε από το σπίτι. Τον είδαμε στο χωριό καθώς ερχόμασταν. Η αλήθεια είναι πως φαινόταν προβληματισμένος με κάτι. Α, που μπορεί να έμπλεξε. Μη φοβάσαι, Μπριγκίτε. Θα τον βρούμε. Εγώ...
Πέτερ, είσαι πάνω! Συγγνώμη για αυτό που έκανα. Πρόδωσα τον όρκο μας φέρνοντας την Κλάρα εδώ. Δεν το ήθελα όμως. Ξέρω ότι εσύ πήρες το καροτσάκι της και το έριξες στον όρμο. Και καταλαβαίνω γιατί το έκανες. Και θέλω να ξέρεις πως δεν έχω θυμώσει. Γιατί η Κλάρα δεν χρειάζεται πια καροτσάκι. Περπατάει τώρα. Περπατάει. Σίγουρα ο Πέτερ το έκανε αυτό. Μα φαινόταν πολύ καλό παιδί. Νομίζω πως καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Πρέπει να του έλειπε η Χάιντι πολύ. Έχετε δίκιο. Και όταν μας είδε το πρωί θα σκέφτηκε πως ήρθαμε να τον τιμωρήσουμε. Ναι, μάλλον. Δεν τον βρήκα στη λίμνη. Εσύ, θείε, βρήκες κάτι? Περπατάει? Ναι. Με συγχωρείς, Χάιντι? Ο Πέτερ. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Γιατί το έκανες? Ήρθα να σου μιλήσω. Μα εσύ περνούσες καλά μαζί της. Είδα το καροτσάκι και... κι εγώ... ήθελα να φύγει για να σε πάρω πίσω. Μετά ήρθα εδώ για να μην μπλέξω. Στο μόνο μέρος που δεν μπορούν να με βρούνε. Μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρη πως θα καταλάβουν. Να είμαστε φίλοι, όπως και πριν. Πάντα θα είμαστε φίλοι, Χάιντι. Έλα, ας πάμε πίσω. Η μαμά σου ανησυχεί. Μήπως έπαθε κάποιο ατύχημα. Μην αποθαρρύνεστε. Η Χάιντι θα τον βρει. Η Μις Ρότενμάιερ έχει δίκιο. Όλα θα πάνε καλά. Μα πώς να μην ανησύχω. Να, ήρθανε. Πέτε. Ευχαριστώ, Χάιντι. Είσαι καλά? Ναι, μητέρα. Συγγνώμη που το έσκασα έτσι. Εσύ έσπασες το καροτσάκι της Κλάρας. Μα πώς μπόρεσες, έτσι σε μεγάλωσα. Δεν έφταιγε αυτός, εγώ τον ανάγκασα. Συγγνώμη, Κλάρα. Δεν πειράζει, Πέτερ. Πήρα τη Χάιντι μακριά σου. Και αν περπατάω, το χρωστάω και σε σένα. Δεν είναι έτσι? Έχει δίκιο. Πες μου, Κλάρα, θέλεις να έρθεις αύριο με τη Χάιντι στο δεντρόσπιτο να δούμε τη Δύση? Ωραία! Ας το γιορτάσουμε με ένα γεύμα και με μια όμορφη ζεστή σούπα. Καλή βέβαια! Μα εδώ είναι πανέμορφα. Αυτό ακριβώς εννοούσα, Κλάρα. Η ωραιότερη θέα στην κοιλάδα. Που τη μοιράζονται οι καλύτεροι φίλοι. Τι λέτε να δώσουμε τον όρκο? Οι τρεις μας τώρα. Ναι. Αλήθεια? Κι εγώ μαζί? Φυσικά. Ευχαριστώ, Πέτερ. Λοιπόν, θα λέτε ό,τι λέω. Ποτέ σου τον όρκο αυτό να μην ξεχνάς. Και μες στην καρδιά γερά να τον κρατάς. Θα έρθουν μέρες και νύχτες κι εγώ θα σε βρίσκω για πάντα εδώ. Όρκο παίρνουν κρυφό. Τώρα η Χάιντι, η Κλάρα κι εγώ. Που θα αντέξει μες τον καιρό. Ποτέ σου τον όρκο αυτό να μην ξεχνάς και μέσα στην καρδιά σου γερά να τον κρατάς. Amber Vice. Woo!
Και μ' αρέσει να τρέχω. Να μην τέλειωνα το καλοκαίρι. Και εμένα μου αρέσει πολύ να κοιμάμαι. Αλλά με εσάς τις δύο εδώ δεν είναι καθόλου εύκολο. Παιδιά! Ελάτε! Πάμε να δούμε. Η γέφυρα κοντεύει να τελειώσει πια. Ναι. Τι είναι, Κλάρα? Αυτό σημαίνει πως θα γυρίσω στη Φραγκφούρτη. Ξέχασες, φεύγω αμέσως μετά τα εγγένεια. Όχι ακόμα. Τα εγγένεια θα γίνουν σε μια εβδομάδα. Μια ολόκληρη εβδομάδα για παιχνίδι. Είναι εντάξει η γέφυρα, παππού μου. Έλα εδώ, Χάιντι. Πότε θα τελειώσει? Θα το καρφώσεις αυτό για μένα? Ναι. Πρόσεχε, μη χτυπήσεις. Μπράβο, Χάιντι. Μόλις τέλειωσες τη γέφυρα. Αλήθεια, παππού μου. Η γέφυρα έγινε. Παππού μου. Αυτό είναι τέλειο. Τα εγγένεια θα είναι υπέροχα. Φιαντέτε! Σεμπάστιαν! Χάιντι! Φιαντέτε! Χάιντι! Μου έλειψες πάρα πολύ. Πώς είσαι? Έχεις ομορφύνει κι άλλο. Είμαι πολύ καλά, Φιαντέτε. Για δες! Ο Κλάρα! Περπατάς! Αυτό είναι απίστευτο! Ναι, Ντέτε. Χάρη στη Χάιντι και τον Πέτερ. Ο πατέρας σου πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος. Α, κύριε Μάιερ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και συγχαρητήρια για τη γέφυρα. Ανυπομονώ πολύ να τη δω. Λέγε με άρρωστο, Σεμπάστιαν. Γεια σου, θείε. Ελάτε, πρέπει να πάμε στην καλύβα. Η γιαγιά και ο κύριος Έσεμα να μας περιμένουν. Αυτός είναι ο Τσίφι, το πουλάκι που σώσαμε. Έλα εδώ τώρα. Θα σε αρμέξω γιατί χρειαζόμαστε λίγο γάλα. Όπου να είναι, θα συμβεί ένα ατύχημα. Είναι σίγουρο. Στοιχηματίζω στη μητέρα μου, Μισ Ρότερμαϊερ. Ευχαριστώ. Η Χάιντι της έμαθε να αρμέγει. Εκεί είσαι έτοιμη να μου δώσεις λίγο γάλα? Ήρεμα, γλυκιά μου. Μητέρα! Καλά είμαι. Μόλις έχασα ένα αστίχημα. Γιαγιάκα, τι έγινε? Μήπως χτύπησες? Όχι, Κλάρα μου, είμαι καλά. Πήγα να αρμέξω την αρκούδα, αλλά δεν συμφωνούσε. Κι εγώ το έπαθα αυτό την πρώτη φορά που δοκίμασα. Άρμεξε την εσύ, Πέτερ, για να έχουμε γάλα στο πικνίκ. Εντάξει. Είπατε πικνίκ, κυρία Σέσεμαν. Ντέτε, Σεμπάστιαν, ήρθατε. Πόσο χαίρομαι. Ναι, θα κάνουμε πικνίκ στο βουνό πριν πάμε στα εγγένεια. Ιδέα των κορίτσιων. Θα είναι υπέροχα. Ναι, θα πάμε στο πέρασμα του Έντελβάις για να έχουμε ωραία θέα. Πέρασμα του Έντελβάις, τι ωραίο όνομα. Υπάρχουν Έντελβάις εκεί? Δεν έχω δει ποτέ. Σήμερα όμως θα δεις πολλά. Και εσύ, Κλάρα, να πάρεις ένα στη Φραγκφούρτη για να θυμάσαι τα βουνά. Μα αυτά είναι άγρια λουλούδια. Μόλις τα κόβεις, πεθαίνουν. Τι υπέροχη ιδέα!
Χάρη σε αυτήν την κάμερα θα έχουμε μια... Εγώ δεν θα πάω, Αντέλα. Βλέπω όλη τη θέα από εδώ και είναι το μόνο που χρειάζεται. Άλλο ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη πίτα. Βεβαίως, με τα χαράς. Γιατί έφυγε. Οι κατσίκες του βουνού είναι πολύ ντροπαλές. Δεν τους αρέσει να τις ενοχλούν. Ελάτε, ας βρούμε τα Εντελβάις. Εκεί πέρα είναι! Τι έπαθαν! Η κατσίκα θα τα πάτησε όπως έψαχνε για φαΐ. Πάμε κάπου άλλου. Τι! Κοίτα! Μια μαρμότα! Πολύ γλυκά! Ολόκληρη οικογένεια! Άντε, πάμε! Ήρθαμε να βρούμε Εντελβάις! Να μείνουμε να τις δούμε λίγο. Οι μαρμότες μου αρέσουν. Ναι, και εμένα. Μόνο για λίγο, Πέτερ. Χαίρομαι πολύ που η Χάιντι είναι τόσο καλά εδώ. Μα εδώ ήταν πάντα ο τόπος της, Ντέτε. Θα έπρεπε να το ξέρεις πριν την πάρεις.
Δεν θέλουν όλοι να δραπετεύουν στην πόλη. Δεν δραπέτευσα, θείε. Πήγα για να βρω δουλειά εκεί που υπήρχε δουλειά. Δεν είχα κανέναν πια εδώ. Έπρεπε να μείνεις. Αυτό κάνουν οι οικογένειες. Μένουν μαζί. Γιατί δεν το είπες αυτό τότε? Έφυγες από το χωριό ξέροντας πως δεν μπορώ να ζήσω μόνη μου στο αρχοντικό με τη Χάιντι. Δεν μιλάς ποτέ. Τα κρατάς όλα μέσα σου. Πώς περιμένεις οι άνθρωποι να μείνουν δίπλα σου? Ποτέ δεν άκουγες αυτά που σου έλεγα. Ειδικά όταν άρπαζες την Χάιντι για να την πας στην Φραγκφούρτη. Κύριε. Δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι στην Τέτε, κύριε Μάιερ. Δεν ξέρετε πόσο πολύ κατηγορεί τον εαυτό της γι' αυτό. Όμως δείτε τώρα τη Χάιντι. Έμαθε πολλά πράγματα στη Φραγκφούρτη. Και ο κύριος Έσεμαν της φέρθηκε σαν πατέρας. Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να είστε ευγενικός, θα συνεχίσουμε μόνοι. Τα βουνά μπορεί να ξεγελάσουν και εσείς δεν γνωρίζετε την περιοχή. Μπορεί να δραπέτευσα για την πόλη, όπως λες εσύ, αλλά παραμένω βουνίσια. Θα είμαστε καλά. Πηγαίνουμε, κυρία. Και αυτό εκεί μοιάζει στη Μις Ρότενμάιερ. Οι μαρμότες μοιάζουν με κάποιους ανθρώπους που ξέραμε στη Φραγκφούρτη. Να πάμε να ψάξουμε για τα Εντελβάις τώρα. Ξέρω πως εσύ δεν το βρίσκεις αστείο, αλλά όταν η Κλάρα θα βλέπει αυτούς τους ανθρώπους στη Φραγκφούρτη, θα θυμάται τις μαρμότες και θα χαίρεται. Ω, κοίτα! Να ο θείος! Έχω χάσει κι εγώ αγαπημένο άνθρωπο, κύριε, και ξέρω πως ο καθένας αντιδρά διαφορετικά μπροστά στην απώλεια. Ίσως δεν πρέπει να κρίνετε τόσο αυστηρά την Τέτε. Έχασα τη γυναίκα μου και τον γιο μου, κύριε Σέσεμαν. Ξέρω τι σημαίνει πόνος. Άλλος ένας λόγος, κύριε, για να
Χάιντι, κοίτα. Θα ξεριζώθηκε όταν έπεσε ο Σεμπάστιαν. Να το ξαναφυτέψουμε. Είναι επικίνδυνο να πάμε εκεί πάνω. Τότε να το φυτέψουμε εδώ. Και να ερχόμαστε κάθε χρόνο να το βλέπουμε οι τρεις μας. Ναι. Τέλεια ιδέα. Μόλις το φυτέψετε πάλι, θα βγάλω και μια ωραία φωτογραφία. Και χωρίς πολλά λόγια, ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε εκείνους που έκαναν αυτό το έργο τέχνης να βγει στο φως της μέρας. Παρακαλώ. Μπράβο! Να φέρει τύχη στο χωριό μας. Πολύ ωραία! Είναι τέλειο! Το αξίζουν! Περήφανη για σένα, παππού. Μην τα παραλέμε. Ω, πάψε πια, Άλντα. Αρκετά. Ησυχία, παρακαλώ. Και τώρα, σας ανακοινώνω πως η γέφυρα του Έρνστ και του Τομπάιας Μάιερ παραδίδεται στους κατοίκους της κοιλάδας μας για περισσότερη ευημερία. Ευχαριστώ αυτό. Όχι. Ευχαριστώ που δώσατε στη γέφυρα αυτά τα δύο ονόματα. Του Έρνστ και του Τομπάιας Μάιερ. Πολλοί από εσάς κρίνατε τον παππού μου πολύ αυστηρά. Αλλά είναι ο πιο καλός και τρυφερός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Και ξέρω πως ο παπάς μου θα συμφωνούσε. Ο παππούς μου έμαθε πολλά. Και χαίρομαι που σήμερα, χάρη σε αυτή τη γέφυρα, όλη η οικογένεια είναι εδώ για να γιορτάσουμε τη ζωή μας. Συγχαρητήρια, κύριε Μάιερ, και θέλω να σας πω ότι δεν θα αφήσω τη Χάιντι να βρεθεί ποτέ σε ανάγκη. Μα, κύριε, δεν είναι απαραίτητο. Ναι, είναι. Έχετε μια υπέροχη εγγονή που έφερε ξανά τη χαρά στη ζωή μας και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μια οικογενειακή φωτογραφία. Μπροστά από την πλακέτα, παρακαλώ. Για την εφημερίδα του Μάιενφελντ. Στάσου! Θέλουμε όλη την οικογένεια. Εντάξει, ακίνητη!